Κοντά μας και η Σουζάνα η Φραγκουλίδου, η οποία χαμογελαστή, φαντάζομαι κάπως έτσι υποδέχτηκε σχετικά και από το εξωτερικό. Έτσι και πολύ χειρότερα. Πες μου λίγο, πώς αισθανθήκατε εσείς οι παίκτριες που μια συμπαίκτριά σας έπαιζε σε αυτό το επίπεδο? Εντάξει, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενες. Τη βλέπαμε συνέχεια σε όλους τους αγώνες. Εγώ προσωπικά λίγο ζήλευα κιόλα, γιατί ήμουν στην προεθνική, αλλά δεν μπόρεσα επειδή είχα το αγώνα. Αλλά γενικά ήμασταν όλες έτσι πολύ χαρούμενες που ήταν εκεί πέρα και κάθε φορά που έμπαινε λέγαμε Μαρχέλα και... Να έρθουμε λίγο στην ομάδα, ναι, η οποία έκανε μια καλή χρονιά φέτος και συνεχίζει στην τελική φάση. Πες μου λίγο τι πιστεύεις για αυτούς τους αγώνες. Άμα παίξουμε σοβαρά και συγκεντρωμένο και έχουμε δείξει τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε σίγουρα μπορούμε να τουλάχιστον να βγούμε πρώτες. Τώρα είναι αυτός ο πρώτος αγώνας, ο πιο δύσκολος. Ελπίζω να το πάμε καλά. Το επίπεδο των αγώνων πρέπει να είναι καλό, γιατί φαντάζομαι και οι άλλες ομάδες έχουν και αυτές και την εμπειρία και τις καλές τις παίκτριες για να γίνει ένα καλό μίνι πρωτάθλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε συγκριτικά οι πιο μικρές ηλικιακά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Λίγο ο Πιερικός ουσιαστικά έχει μικρές και η Κοζάνη και η Ραβενά είναι όλους μεγαλύτερες. Σε ευχαριστώ πολύ.